Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Μετά από 2 εβδομάδες ήρθα και εγώ ξανά να δω τις εξελίξεις από κοντά. Έβλεπα βέβαια και τις εξελίξεις από τα βιντεάκια των υπόλοιπων παιδιών. Εδώ βλέπουμε ότι στο κτίριο που τοποθετούσαν το Φελιζόλ έχει βαφτεί το πάνω κομμάτι, με το κομμάτι με τα ψευδοπαράθυρα. Βέβαια κάνουν και τα κλιμακοστάσια γύρω, μάλλον δίπλα. Εδώ βλέπουμε και μηχανήματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν για την ασφαλτόστρωση αργότερα στην υπογειοποίηση. Δίπλα είναι και αυτό το πορτοκαλί, είναι το βαρέλι. Και πάμε να δούμε και πιο πάνω τι έργα έχουν κάνει. Ήρθαμε και λίγο πιο δυτικά να δούμε τις εργασίες που γίνονται στην υπογειοποίηση. Όσο μπορούμε να δούμε φυσικά, γιατί είναι σκοτεινό το μέρος και δεν το πιάνει καλά η κάμερα. Βλέπουμε ότι η μπουλντόζα να κάνει κάποιες εργασίες, δεν ξέρω, κάποιος τρώνει ίσως το μέρος από κάτω. Ή ότι θα γίνουν κάποιες τρώσεις από στεγάνωσης, ας πούμε, και αποστράγγιξης, και μετά θα μπει και η άσφαλτος. Βλέπουμε και την δυτική πλευρά του κτηρίου νομουσίου που έχει ντυθεί με φελιζόλ, εκτός από πάνω-πάνω, που πάνω-πάνω είναι ούτως ή άλλως εξωτερικό το κομμάτι, δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια μόνωση. Και εδώ ο πρώτος πυλώνας, όπου έχει περαστεί όλος με μάρμαρο. Δεν νομίζω ότι έχει στοκαριστεί ακόμα. Αυτό θα γίνει μελλοντικά. Και εννοείται θα βαφτεί κιόλας. Το χρώμα θα το δούμε. Ίσως γίνει ίδιο χρώμα με το υπόλοιπο γήπεδο. Δηλαδή μπες κίτρινο περίπου. Ή σε γκρι απόχρωση. Ήρθαμε και στη βόρεια πλευρά, όπου βλέπουμε εδώ το κομμάτι του για τη βάση των ένταλμων που έχει τοποθετηθεί και θα πάει πάνω από το κτίριο, θα συνεχίσει τη ΣΠΑΕ. Εδώ βλέπουμε να ξεφορτώνουν κάποια πράγματα, νομίζω αυτοί κάνουν μονώσεις. Χωρίς να είμαι και σίγουρος 100%. Θα δούμε βέβαια. Και προχωράμε στα ανατολικά. Λοιπόν, ανατολικά, όπου η κάλυψη έχει ολοκληρωθεί, βλέπουμε ότι έχουν σκυροδετηθεί και τα δοκάρια της υπογειοποίησης που ξέρουμε ότι θα βρίσκονται πάνω από τον δρόμο, θα είναι σαν επικάλυψη. Υπάρχουν και αναμονές από σίδερα στα πλάγια, βλέπουμε, ώστε να σκηνοθετηθεί, να κατασκευαστεί τείχος.
μέχρι αυτό εδώ το σημείο και μετά από εδώ και πέρα στα πάνω θα, απλά θα ανεβαίνει ο δρόμος ή θα κατεβαίνει μέχρι όπου ερχόμαστε. Εδώ βλέπουμε να σκηνοθετείται ένα από τα πλαϊνά πτυχία. Στοιχεία που έχουν σκηνοθετηθεί πιο κάτω, πιο νότια κοντά στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν θα γίνει και το ίδιο και στην απέναντι πλευρά. Δεν νομίζω. Αυτό το κάνουμε για ως φράχτη ουσιαστικά για το άλσος και ό,τι κενό υπάρξει ανάμεσα στο ήδη χώμα του άλσος και στο τυχείο αυτό θα γεμίζουμε με χώματα. Έχονται φορτηγά και προσθέτουμε το χώμα. Λογικά θα ίσως μπουν και κάποια κάκελα πάνω από αυτό το τυχείο, θα το δούμε. Γράψτε να δείτε ότι είναι στα σχέδια και αυτό. Εδώ είναι και τα τυχεία που είπαμε λίγο πιο χαμηλά, στην νότια πλευρά. Είναι το κομμάτι μου της πατριάς του Σιτίνου. Εδώ είναι και ένα από τα φορτηγά που σας είπα πριν που φέρνουν το χώμα για να συμπληρώσουν αυτό που λείπει ανάμεσα στο άσος και στο, και στο τυχείο. Και εδώ το περισσότερο έχει χαλυθεί ήδη. Αυτό το κοινό δεν ξέρω γιατί το έχουν αφήσει. Θα δούμε μήπως. Δεν ξέρω αν θα πράσουν και εδώ τείχος, αν θα φτιάξουν στο μέλλον, θα το δούμε. Εδώ αυτό το βγάλανε από το κενό που υπάρχει στην υπογειοποίηση, στην κάλυψή της. Εδώ που δείχνω. Καθαρίζουν το χώρο από κάτω ώστε να τον αρχίζουν να το στρώνουν για να κάνουν τις δουλειές της ασφαλτόστασης κλπ. Στο γήπεδο δεν βλέπω κάτι. Ακούω βέβαια, ακούω κάποιες εργασίες εσωτερικά, αλλά δεν βλέπω κάτι. Κάποια εργασία να κάνουν. Εμφανή εννοώ έτσι. Πριν πάμε να δούμε και λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο βόρεια βλέπω κάποιους μάστορες εδώ να κάνουν κάποιες εργασίες. Έχω την εντύπωση μόνωσης είναι αυτό, δαπέδου. Ένας από αυτούς κατάει και ένα κάτι σαν φλόγιστρο. Αν και έχω την εντύπωση ότι αυτό το χρησιμοποιούν συνήθως σε ασφαλτόπανα, αλλά δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι βάζουν εκεί πάνω. Θα δείξει. Αυτά λοιπόν από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συγχαρητήρια για θέση και στην ομάδα που τουλάχιστον πέτυχε το μικρότερο στόχο να βγούμε στην Ευρώπη.
αλλά οι αλλαγές πρέπει να είναι ριζικές το καλοκαίρι, άποψή μου, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε με αξία στο επόμενο πρωτάθλημα και να κάνουμε και μια καλή πορεία στην Ευρώπη, να έχουμε και έσοδα. Αυτά. Περιμένουμε και το τελικό του hardball. Δεν θυμάμαι τώρα πια ακριβώς ποια ημέρα είναι, θα σας πω αύριο. Και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Μόνο ΑΕΚ.